Και μαζί με αυτά μπαίνουν υποαίρεση. Θα το υποφάνει η δημοκρατία, το υπατρίο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις αξίες όπως η ισότητα και η ελευθερία, η κυριαρχία, η άνομη τάξη και η επικράτεια. Τι σημαίνει αυτό? Θα το πω πολύ επιγραμματικά. Ο κόσμος, το νεωτερικό στον οποίο ξέραμε, στηριζόταν σε μια άρρητη αλλά αξιωματική παραδοχή. Σε μια ιστορική και νοηματική εξίσωση ανάμεσα σε μια σειρά από οντότητες νοηματικές. Κοινωνία, εθνικό κράτος, ενιαία εξουσία, νομική επικράτεια, νόμος, πολιτισμός, φαντασιακή ενότητα, όλα αυτά, όλες αυτές οι οντότητες θεωρούνταν λίγο πολύ, όχι νοηματικά ταυτισμένες, αλλά τουλάχιστον ότι αναφέρονται σε ένα κοινό σύστημα κοινωνικό. Ήταν ένα κλειστό σύστημα το οποίο εμπεριείχε όλες αυτές τις ιδέες και χαρακτήριζονταν από όλες αυτές τις ιδέες νομικές, οικονομικές, θεσμικές και αξιακές. Όλο αυτό είναι καθαρό προϊόν της νεωτερικότητας. Και όλο αυτό σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία και την αποκριστάλωση του ανεξάρτητου κυρίαρχου κράτους. Η κρατική κυριαρχία, όπως και η εθνική κυριαρχία, είναι κομμάτι της νεωτερικής αντίληψης του κόσμου και μέσα από αυτήν φτιάχτηκαν όλες αυτές οι μεγάλες λέξεις και ιδέες που οποίες αναφέρθηκαν. Όμως, το κράτος όπως το ξέραμε δεν υπάρχει πια. Το κράτος που ξέραμε δεν είναι αυτό που ήταν και από τη στιγμή που το κράτος δεν είναι αυτό που ήταν, τίποτα δεν μπορεί να είναι και να νοείται όπως το νοούσαμε στο παρελθόν. Γιατί? Είναι, θα έλεγα, η κύρια, η σημαντικότερη ιστορική προέκταση της πασίγνωσης πλέον ιδέας της παγκοσμιοποίησης. Η νέα οργάνωση των διεθνών σχέσεων και η οικουμενική κακυριαρχία των νεοφιλελεύθερων δοξασιών οδήγησε στην υπονόμευση της παραδοσιακής πρόσληψης και λειτουργίας του κράτους ως συλλογικού υποκειμένου και μαζί με αυτό του κοινωνικού συμβολέου, όπως από την εποχή του Ρουσό και πριν από τον Ρουσό μέχρι σήμερα έχει θεωρηθεί σαν προϋπόθεση της κοινωνικής συνύπαρξης και μάλιστα από δύο πλευρές. Το κοινωνικό συμβόλαιο είναι δύο πράγματα. Είναι ένα συμβόλαιο συμβίωσης, ένα pactum societatis και ταυτόχρονα ένα συμβόλαιο υποταγής στην πλειοψηφία, ένα pactum subjectionis στο λέω στα λατινικά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα εντάσσονται κάτω από την αιγίδα του ανεξάρτητου κράτους του κυρίαρχου και όλο αυτό δεν υπάρχει. Ή τουλάχιστον δεν υπάρχει όπως υπήρχε. Είναι αυτό απλώς ένα φαινόμενο το οποίο συνδέεται με την επικράτηση του παγκοσμιοποιημένου νεοφιλελευθερισμού. Σαφώς είναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό δεν αποτελεί εξήγηση από εκεί. Το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία αποσυνδέονται μεταξύ του τα διάφορα επίπεδα του κοινωνικού είναι και γίνονται. Η οικονομία, η πολιτική, ο πολιτισμός και όλα αυτά τα πράγματα. Από τη στιγμή δηλαδή το κράτος δεν μπορεί να ταυτίζεται με όλες τις άλλες μεγάλες λέξεις της ολότητας, της κοινότητας, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Γιατί σημαίνει αυτό? Δεν είναι μόνο μια ιδεολογική μεταστροφή. Αντιστοιχεί και θα πω δύο κουβέντες, δεν θα πω πολλά πράγματα. Αλλά θέλω να επιμείνω σε δύο πράγματα βασικά. Βρισκόμαστε μπροστά σε μεταλλαγές σημαντικές στη λειτουργία και στην προτεραιότητα τη στρατηγική των αρχονάρχουσων τάξεων και μεταλλαγές θεαματικές, στρατηγικές και πρακτικές της κεφαλαίας συσσόρευσης. Πιστεύω ότι πάνω σε αυτή τη βάση θα πρέπει να δει κανείς τις βασικές μεταβολές που έχουν γίνει στην πρόληψη του κράτους και όλων των μεγάλων έξοδων. Αυτό το πράγμα μπορεί να το ψηλαφίσει κανείς μέσα από δύο αφηρημένες, αν θέλετε, μήτρες. Τη μήτρα του χρόνου και τη μήτρα του τόπου. Πολύ σημαντικά. Η κοινωνία τι είναι? Ένας τόπος. Περίκλειστος τόπος.
Και όλοι ξέρουμε τι θα βγει αυτό στο σύνολο. Κινητικότητα του κεφαλαίου, κινητικότητα των επενδύσεων, υπερεπικρατειακή χρηματοπιστωτική κερδοσκοπία, που δεν αναφέρεται μόνο στην κίνηση του χρήματος, αλλά στην κίνηση της πληροφορίας, του χρήματος, του κεφαλαίου, των επενδύσεων. Και με αποτέλεσμα το κεφάλαιο, δηλαδή η πρωτοβουλία επιχειρηματική, να πέσει πια εντελώς αποσπασμένη από οποιαδήποτε κοινωνική δέσμευση. Το κεφάλαιο ίσως ποτέ δεν είχε πατρίδα, αλλά τώρα δεν έχει καν βάση. Κινείται με μόνο αποκλειστικά κριτήρια τη μεγιστοποίηση του κέρδους, με αποτέλεσμα όλοι οι τόποι να είναι οι ίδιοι ή ο ίδιος, όλοι οι τόποι να συντάσσονται ως λειτουργικά ομοιογενείς, όλοι οι τόποι να αποκυμνώνονται από τη συμβολική και νοηματική τους ιδιαιτερότητα. Το κεφάλαιο δεν είναι, δεν κατοικεί πουθενά και δεν φίδεται κανενός. Θυμάμαι μια φράση του Χάιντεγκερ στην μετάφραση στην ορότατη του κυρίου Ξεροπαίδη εδώ, λέει ότι το θεμελιώδες χαρακτηριστικό του κατοικίν είναι το φίδεσθε. Η φράση του Χάιντεγκερ είναι νομίζω χαρακτηριστική για να μας πει ότι το κεφάλαιο σήμερα δεν κατοικεί, δεν φίδεται, αδιαφορεί, υπερίπταται. Είναι εκτός τόπου, ταξιδεύει. Δεν χρειάζεται ποτέ να επαναλάβει τα βήματά του. Δεν αφήνει χνάκι. Δεν σέβεται ορόσημα. Κάθε μέρα αρμενίζει αλλού σαν πειρατής που ψώνει μια μαύρη σημαία και δρά όπως οι πειρατές, δίχως Θεό και δίχως αφέντη, σαν Dieu ni maître, το λέγανε αυτό στα γαλλικά. Πειρατές λοιπόν είναι οι κεφαλαιούχοι σήμερα, είναι ομάδες. Το ίδιο είναι και οι εφοπλιστές, οι οποίοι είναι οι διάδοχοι των πειρατών. Διότι και αυτοί σηκώνουν τη μαύρη του σημαία, τη σημαία ευκαιρίας πια, και κυκλοφορούν στην ανοιχτή θάλασσα ευκαιριών με μόνο στόχο να μεγιστοποιήσουν το κέντρο. Έτσι, το κεφάλαιο τι κάνει? Διώνει, αποσπά και μετά φεύγει. Είναι σήμερα εδώ και αύριο εκεί. Συσσωρεύει και έρθει, δεν πληρώνει φόρο. Δεν αναγνωρίζει καμία ευθύνη κοινωνική σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της δράσης. Και γι' αυτό ακριβώς τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί νέες νομικές μορφές. Corporations τα λένε στα Αγγλικά, πώς τα λένε. Δεν έχουν. Και ο Economist είχε ένα άρθρο πριν από δύο μήνες που έχει αλλάξει το όνομα της, λέει distortorations, δηλαδή το distort, το οποίο σημαίνει διαστροφή, είναι διαστραμμένες μορφές εταιρείες. Αυτές δεν πληρώνουν φόρους και όχι μόνο δεν πληρώνουν φόρους, δεν έχουν υποχρέωση καν να σέβονται τα συμφέροντα των μετόχων. Πρόκειται για τις κατεξοχήν κερδοφόρες μορφές, οι οποίες αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην ΕΠΑ. Και αυτό γίνεται πώς? Γίνεται, διότι προσπούν, φεύγουν, σήμερα εδώ και αύριο εκεί και τελικά τι κάνουν? Περιμένουν και αποθηκεύουν εντωμεταξύ τα κέρδη τους και του κεφαλαίου σε ασφαλή ενημέρεια. Αυτή ακριβώς είναι η ηθοποιία των νησιών των θησαυρών, των εξωχώριων ή υπεράκτιων παραδείσων. Μέχρι ότου επανεπιθυμούν αλλού, τα κεφάλαια αυτά είναι τεράστια, είναι 3 εκατομμύρια δολάρια εδώ και με αυτή την έννοια ο κύριος τόπος όπου αποθηκεύεται το κεφάλαιο είναι εκεί που θα το πιάνει κανείς, στα λιμένια του. Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η κλασική μαρξιανή ακολουθία χρήμα, εμπόρευμα, χρήμα έχει στο σημείο αυτό μετασχηματιστεί σε κάτι καινούριο που είναι χρήμα, αποθήκευση, χρήμα. Χρήμα, ένδυση, κέρδος, απόσπαση, αποθήκευση και επανεκκίνηση. Λοιπόν, αυτά είναι για πρώτη φορά, σημαίνουν για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο τόπος είναι ένας προσωμιωμένος τόπος, είναι ένα γραμματικό πλάσμα, είναι ένας τόπος που δεν είναι τόπος. Το ίδιο σημαίνει όμως και με τον χρόνο.
κάθε κοινωνία, κάθε ολόκληρο. Υπάρχει μέσα στον τόπο και στον κόσμο. Και σήμερα η αλλαγή των όρων και του δημοσιοποιητικού παιχνίου, αυτό το οποίο ονομάζω καπιταλιστικό καζίνο, τι είναι, έχουν καταργηθεί όλες οι παραδοσιακές μορφές επένδυσης μόνιμης οπουδήποτε, δηλαδή όλα τα επαναληπτικά παίγνια όπου λαμβάνονταν υπόψη ο αντισυμβαλόμενος πάνω στη βάση εμπρός έχουν σχέσεων, έχουν ουσιαστικά αντικατασταθεί από παίγνια της μιας ζαριάς. One shot games σύμφωνα με την πυρία των σπουδών. Γιατί γίνεται αυτό, η νιώδης ταχύτητα, αποθήκευση άμεση των κερδών στο ταχύτερο δυνατό χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να εκφεύγουν τελείως από τη δυνατότητα της οποιαδήποτε κρατικής εξουσίας να επιβάλλει φόρο ή να ελέγχει οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή όλες οι μεγάλες λέξεις προσκρούν στο ότι βρίσκονται οι συναλλαγές εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Και μαζί με αυτό αλλάζουν διάφορα πράγματα που έχουν να κάνει με το νομικό μας πολιτισμό. Ξέρετε όλοι, ακόμα και μη νομικοί, ότι το δίκαιο των συναλλαγών έχει ασφαλιστεί δικλείδες. Πέραν από τον νόμο, το άρθρο 1 του αστικού κώδικα, όπως λέει, ότι πηγή του δικαίου είναι ο νόμος και τα έθιμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πέραν από το σκληρό νόμο του συναλλαγού υπάρχει πάντοτε ένα πεδίο άσκηση μια καλή πίστη συναλλακτικών ηθών, χρηστών ηθών, πέσατε όπως θέλετε, τα οποία μειώνουν και αμβλύνουν την αυστηρότητα του νόμου. Αυτό ισχύει σε όλες τις εσωτερικές ανώνες τάξεις και αυτό είναι κομμάτι της ασφάλειας του δικαίου για την οποία μιλούσαμε μας βέβαια. Η ασφάλεια του δικαίου δεν είναι μόνο ασφάλεια των συναλλαγών, είναι επίσης και ασφάλεια της κοινωνίας. Το δίκαιο έχει στόχο να εξασφαλίσει τις συναλλαγές, αλλά και να αναπαράγει την κοινωνία. Αυτό ακριβώς είναι που έχει σταματήσει. Αυτή τη στιγμή το δίκαιο είναι μόνο δίκαιο των συναλλαγών. Δεν ισχύει αυτό το οποίο ισχύει στον αστικό κώδικα, ότι αν εξαπατήσεις ή εκμεταλλευτείς την απειρία ή την βλακεία του άλλου, την ανάγκη του άλλου, η σύμβαση είναι άκυρη. Αυτό δεν μπορεί να ισχύσει στις υπερεθνικές σχέσεις. Στις υπερεθνικές σχέσεις έχεις μια απόλυτη συμβασιοκρατία. Είναι η συμβατική βούληση είναι γυμνή. Και αυτό επεκτείνεται και στην απονομή της δικαιοσύνης. Η απονομή της δικαιοσύνης από καταβολής κόσμου ήταν κάτι το οποίο αποτελούσε μονοπόλιο της κρατικής εξουσίας. Αυτή τη στιγμή και η απονομή της δικαιοσύνης έχει αρχίσει και ιδιωτικοποιείται. Τι είναι οι διαιτησίες? Τι είναι τα σύνομα σχετικά? Τι είναι το δίκαιο του Λονδίνου, στο οποίο ρητά εξαναγκάζονται όλοι να υπαγάγουν την επίλυση των διαφορών? Είναι μια δικαιοσύνη ιδιωτικοποιημένη, όπου δεν χωρούν μηνύματα για καλή πίστη, για συναλλακτικά είδη, για χρηστά είδη. Δεν υπάρχει θέμα ούτε εσχροκέρδειας, ούτε τοπογραφίας, ούτε εκμετάλλευση. Ό,τι συμβαίνει στο σημαίνει. Δεν σέβεται, το λέει κάποιος εδώ μέσα, στο οποίο δεν θυμάμαι σε ποιο, δεν υπάρχει καν κατάσταση ανάγκης. Η κατάσταση ανάγκης, η οποία είναι πανάρχιο συστατικό του αστικού ελεύθερου δικαίου, έχει εξαφανιστεί σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξουσίες. Λοιπόν, τι συμβαίνει, θα τελειώσω εδώ σε δύο λεπτά. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε την εξαντίφαση. Έχουμε ένα επικρατειακό πολιτικό κράτος, μια επεμβατική πολιτική, η οποία υποτίθεται ότι στοιχειοθετείται μέσα στην επικράτεια, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο κράτος. Και έχει ένα υπερεπικρατειακό σύστημα συναλλαγών, το οποίο εκβιάζει το κράτος να παίρνει τα μέτρα τα οποία οφείλει να πάρει σύμφωνα με τις αρχές που προωθώ συναλλάσσεις. Τι νομίζετε πως είναι το περίφημο σωστή διακυβέρνηση, το good governance, το οποίο από την αρχή του Clinton έχει γίνει μια καραμέλα σε όλο το εξυγχρονιστικό παγκόσμιο σύστημα? Good governance δεν είναι ασφάλεια της κοινωνίας, είναι ασφάλεια των γυμνών συναλλαγών. Αυτό είναι νέο. Είναι οι γυμνές συναλλαγές, οι οποίες συνάδονται ανάμεσα σε γυμνούς ανθρώπους,
σε πλήρη αφαίρεση με οποιασδήποτε γενικές ή ειδικές θέσεις οι οποίες μπορούσαν να ισχύουν έστω θεωρητικά στο πρόγραμμα. Γι' αυτό σήμερα ακόμα και οι θεμελιώδεις αξίες των συναλλαγών έχουν καταληθεί. Η περίφημη αστική αξία της τιμιότητας, η οποία ήταν προφανές, αν θέλετε, ηθικό χαρακτηριστικό των συναλλαγωμένων σε μια κοινωνία παραδοσιακή. Δεν ισχύει πια όταν οι συμφωνίες είναι της μιας ζαριάς. Δεν χρειάζεται τίμιο. Απλώς εκτελείς αυτά τα οποία έχεις συμφωνείς. Η τιμιότητα είναι δευτερεύουσα. Η τιμιότητα έχει σημασία μόνο στα επαναλαμβανόμενα που θέλει. Όταν πιστεύεις ότι θα ξανακάνεις την ίδια συναλλαγή με τον ίδιο, αύριο ή μεθαύριο, και έχεις κάθε λόγο να εξασφαλίσεις το καλό σου όνομα στα μάτια του άλλου. Τι σημαίνει. Σημαίνει αυτό το οποίο ο μεγάλος κοινωνιολόγος και οικονομολόγος Κάρλ Πολάνη είχε χαρακτηρίσει απεγκυβωτισμό της εμπέδειας της οικονομίας και της προς την κοινωνία. Ο Πολάνη το εντόπισε το 19ο αιώνα. Είχε λάθη. Μπορεί να έχει αρχίσει ο πληθυσμό το 19ο αιώνα, αλλά στην πραγματικότητα άρχισε τον 20ο, το τέλος του 20ου. Δεν ήταν δυνατόν. Όσο υπήρχε κράτος πίσω, κοινωνία, ίσω, κράτος δικαίου, ίσω, αρχές καλής πίστης συναλλαγικών ειδών, δεν μπορούσε ακόμα να απεγκυβωτιστεί η αγορά από την κοινωνία. Τώρα έγινε. Τώρα, για να μεταχειριστώ πάλι έναν όρο του Μάρξ, το μόνο όριο του κεφαλαίου είναι πλέον το ίδιο το κεφάλι. Λοιπόν, και το χειρότερο είναι ότι αυτό εμφανίζεται με τη μορφή τους γνωστής τίμας. There is no alternative, δεν υπάρχει άλλη λύση. Η σωστή διακυβέρνηση από την εποχή του Κλίντον μέχρι σήμερα είναι να δεχθούμε όλοι αδερφοί ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Λοιπόν, γι' αυτό εκβιάζεται μέσα από τα διεθνή συστήματα, μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα, τέτοιο ακριβώς είναι και το μνημόνιο. Τι νομίζετε? Είναι μια κουλτούρα άνευ όρων συμμόρφωσης στα συμμορφωνημένα. Αυτή είναι η νέα παγκόσμια δικαϊκή κουλτούρα. Γυμνό κεφάλαιο, γυμνές συναλλαγές, γυμνοί άνθρωποι. Και είναι ένας νέος πολιτισμός όπου η μόνη οικονομικά αποδεικτή αξία είναι η συνέπεια στα συμμορφωνημένα, με καθαρή μορφή, χωρίς καμία αναγωγή σε άλλες αξιωτικές καταγωγές. Λοιπόν, απομένει τώρα το κοινό. Μπορεί να αναπαραχθεί αυτό το σύστημα. Μπορεί να αναπαραχθεί ένας πολιτισμός όπου η υπερεπικρατειακή δράση των συναλλαγών να συνάφεται με μια επικρατειακή συρρήκνωση των πολιτικών αποφάσεων που πεις αντακάλυπτε την εποχή. Μπορεί να υπάρχει ένας πολιτισμός όπου το ανεξέλεκτο εγώ και οι ενορμήσεις του εγώ αυτού να μην μετριάζονται μέσα από τη δύναμη ενός οργανωμένου εμείς. Τουλάχιστον σύμφωνα με τον Φρόιντ δεν φαίνεται να είναι δυνατόν. Μπορεί να υπάρχει ένας πολιτισμός, να αναπαράγεται ένας πολιτισμός όπου η διάχυτη αξιακή αυτοσυνδοσία δεν προσκούει σε κανένας είδους αξιακά ή πολιτιστικά όρια. Η απάντηση μέρα δεν μπορεί να τη δώσω. Αλλά πιστεύω ότι η ιστορία, η πανούρα ιστορία θα δώσει αυτή την απάντηση. Και πιστεύω ότι αυτό δεν μπορεί να αναλυθεί. Πιστεύω ότι κάποτε τα ουρά θα σπάσουν. Πιστεύω ότι το σύστημα έχει φτάσει τα εσωτερικά, λογικά και δομικά του όρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μιλήσω ακόμα εδώ το προσθετήριο καλά, δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά
θα προσπαθήσω να μεταφέρω την προβληματική από το πεδίο στο οποίο την ανέπτυξε ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς στο πεδίο ορισμένων νομικών θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν νομίζω να κάνουν πολύ με την πραγματικότητα και την καθημερινότητα που ζούμε επίσης. Αυτό πήγα να ρωτήσω κι εγώ, αλλά πολύ έβγαλα και το... Έχω με την άδεια Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι το ενδιαφέρον αυτού του βιβλίου, το οποίο είναι πραγματικά πολύ καλογραμμένο και συνιστά, θα έλεγα, μια πραγματική συμβολή στην νομική μας φιλολογία, επειδή πιάνει δύσκολα θέματα τα οποία τα πραγματεύεται με θεωρητικό βάθος, αλλά με αρκετά καταληκτό και σαφή τρόπο, χωρίς αυτή την μεγαλοσωμία και εσωτερικότητα που χαρακτηρίζει τόσο πολύ την ελληνική πνευματική ζωή, που αποξενώνει όποιον δεν είναι εξοικειωμένος με τη συγκεκριμένη φρασεολογία του εκάστοτε συγγραφέα και του χώρου από τον οποίο προέρχεται και στον οποίο εντάσσεται. Θα έλεγα λοιπόν ότι οι τρεις αυτές κρίσιμες έννοιες, η κυριαρχία, η ετερότητα και τα δικαιώματα, έχουν το χαρακτηριστικό να μπορεί η κάθε μία να αποτελέσει το κέντρο βάρους της νομικής θεώρησης της μεταξύ τους σχέσης. Και μάλιστα θα έλεγα ότι μεταξύ αυτών των τριών εννοιών η πιο αποφασιστική και η πιο κρίσιμη είναι οπωσδήποτε η έννοια του δικαιώματος, τα δικαιώματα. Και ο λόγος είναι διότι πραγματικά ενώ η κυριαρχία αναγόμενη στην εξουσία προεχόντως και η ετερότητα που συνδέεται με ορισμένες πραγματικές διακρίσεις, αλλά όχι και τόσο, αλλά πάντως ορισμένες πραγματικές διακρίσεις, φυσικές διακρίσεις, όπως για παράδειγμα η διάκριση των φύλων. Από την άποψη του ότι γεννιέται το παιδί και βλέπουμε αν είναι αγόρι ή κορίτσι. Αυτές οι διακρίσεις αποκτούν όμως κοινωνική λειτουργία, κανονιστικό περιεχόμενο, νόημα και συμπληρώνονται και με πολλές άλλες που δεν έχουν καμία φυσική αναφορά και κανένα φυσικό υπόστρωμα, στο πλαίσιο κανονιστικών αξιολογήσεων και διαβάζονται και ερμηνεύονται και αναλύονται υπό το φως των δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν τα δικαιώματα είναι αυτά που μας δίνουν μια την κανονιστική σκοπιά και την κανονιστική οπτική των άλλων δύο βασικών εννοιών που είναι η έννοια της κυριαρχίας και η έννοια της ετερότητας. Από νομική άποψη, όπως σας είπα, η προσθήκη σε αυτό το τρίπτυχο της έννοιας του δικαιώματος είναι αποφασιστική και για έναν άλλο λόγο. Γιατί από τη σκοπιά τη νομική, η θεώρηση, θα έλεγα, της παγκοσμιοποίησης είναι κυρίως στην οπτική και στην προοπτική της ιδέας οικουμενικών και καθολικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εδώ θα έλεγα ότι θα μπορούσε κάλλιστα να υποθέσει κανείς ότι έχει μία κατάσταση όπου υπάρχουν η κυριαρχία και η ετερότητα με τα δικαιώματα εντός παρενθέσεως.
Τι εννοώ με αυτό? Όλα τα βαλκανικά κράτη, η Ιουγκοσλαβία μετά τη διάλυσή της, αλλά και κατά τη διαδικασία της, της διάδοχης κατάστασης μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αναγνώριζαν για τους πολίτες τους, για αυτούς οι οποίοι ανήκαν στο ομοιογενές έθνος που είχε ταυτότητα φυλής, θρησκείας, ακόμα και φυλετική, στην πρόσληψη του πράγματος, αναγνώριζαν δικαιώματα. Αλλά τα δικαιώματα αυτά τα είχαν μόνο για τους δικούς τους πολίτες και δεν τα αναγνώριζαν σε κανέναν άλλο. Υπήρχε λοιπόν στη βάση της κυριαρχίας και της ετερότητας ένας συνδυασμός εκεί, μία ομοιογένεια, που τα δικαιώματα τα αναγνώριζε, αλλά μόνο για τους δικούς μας. Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί μία κατάσταση όπου τον ξένο τον βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους. Και αυτό είναι ένα δεδομένο που πλέον θέτει στην καρδιά της προβληματικής μας τον τρόπο με τον οποίο θα οριοθετήσουμε και θα συσχετίσουμε τις έννοιες αυτές, βάζοντας το κέντρο βάρους εκεί που πρέπει. Νομίζω ότι ο πιο σωστός τρόπος για να το κάνουμε αυτό είναι αν προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε τις κεντρικές αυτές έννοιες με άλλες που θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχουν μία ερμηνευτική και μία εξηγητική σημασία. Θα έλεγα λοιπόν, όπως ήδη το είπα, ότι η κυριαρχία συνδέεται με την έννοια της εξουσίας. Μία μεγαλύτερη διευκρίνηση θέλει η έννοια της ετερότητας. Γιατί η ετερότητα δεν αφορά, νομίζω, τουλάχιστον στο δίκαιο, από μια νομική σκοπιά, δεν αφορά δύο τελείως διαφορετικούς, μη συναφείς στοιχεία, δύο περιπτώσεις. Η ετερότητα συνδέεται με δύο περιπτώσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είναι όμοιες, να αφομοιωθούν, αλλά υπάρχει ένα κριτήριο, ένα στοιχείο, καταρχάς ένα κριτήριο λογικό, το οποίο αναδεικνύεται ως κανονιστικά και αξιολογικά κρίσιμο, προκειμένου αυτή η ομοιότητα να διαραγεί και εκεί που κανονικά θα υπήρχε μία εναλλαξιμότητα των ομοίων, διότι ο ένας δεν διαφέρει από τον άλλον, εξαιτίας αυτής της ετερότητας, αυτού του λογικού κριτηρίου, τα άτομα αυτά πλέον όχι απλώς διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά αποκτούν και μία ατομικότητα και μία διαφορετικότητα, η οποία διεκδικεί κάποια κανονιστική αναγνώριση, κάποια βαρύτητα, μία διαφορά. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση, έρχεται και η ετερότητα, θα λέγαμε ότι ουσιαστικά λειτουργεί ως ατομικότητα που είναι συγχρόνως εξατομίκευση του ομοίου και επομένως διαφοροποίηση και μη εναλλαξιμότητα. Αυτή η σχέση αποτυπώνεται με πάρα πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και καταληπτό για κάθε νομικό αλλά και για κάθε απλό πολίτη μέσα από την έννοια του δικαιώματος. Τα δικαιώματα έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Τα δικαιώματα αφενός μεν αποτυπώνουν την αφηρημένη ομοιότητα των ανθρώπων, όλοι οι άνθρωποι παρά που οι οικουμενικές διακηρύξεις, όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι ως προς τα δικαιώματά τους επειδή γεννιούνται με απαράγραπτα δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα κάθε άνθρωπος ασκώντας τα δικαιώματα αυτά, δίνει τη δική του ανεπανάληπτη ιστορικότητα και το δικό του μοναδικό στίγμα.
Τώρα, αυτή η σχέση μεταξύ της αφηρημένης εκδοχής των δικαιωμάτων και της συγκεκριμένης εκδοχής των δικαιωμάτων, που στο νομικό επίπεδο συνδέεται με την άσκηση ενός δικαιώματος ή τη μη άσκηση του δικαιώματος ή το διαφορετικό τρόπο με τον οποίο ασκεί κάποιος τα δικαιώματα, αυτή λοιπόν η σχέση εξηγεί και την νομική τάση που υπάρχει ώστε οι διάφορες μορφές άσκησης των δικαιωμάτων, παραδείγματος χάρη τη σεξουαλική ελευθερία, τείνουν όλες στο μέτρο που καλύπτονται κάτω από την ίδια ομπρέλα, κάτω από την ίδια γενική μορφή ελευθερίας, τείνουν να εξομοιωθούν και να τύχουν της αυτής νομικής μεταχείρισης. Αυτό λοιπόν εξηγεί γιατί σταδιακά η ισότητα διευρύνεται. Το θέμα όμως το οποίο γεννιέται, αν εντάξουμε την προβληματική αυτή στη σχέση με τον τρίπτυχο ετερότητα, κυριαρχία, δικαιώματα, είναι, θα έλεγα, το εξής θέμα. Τα δικαιώματα, όταν τα δεις σε σχέση με την εξουσία, είναι σαφές ότι η εξουσία είναι εκείνη, η κυριαρχία, η οποία τα αποτυπώνει με νομικά εξαναγκαστό και καταναγκαστικό τρόπο. Συνεπώς, εσύ μπορεί να λες ότι έχεις δικαιώματα και να διεκδικείς την ισότητα και την καθολικότητα των δικαιωμάτων, αλλά αν θέλεις πραγματικά να είσαι σίγουρος ότι τα δικαιώματα αυτά θα τύχουν μιας ενός κοινωνικοπολιτικού αντικρίσματος στο δικαιωτικό επίπεδο, θα πρέπει να απευθυνθεί στα αρμόδια όργανα του κράτους με την προσδοκία να τύχουν της δέουσας αναγνώρισης και επικράτησης. Έτσι λοιπόν τα δικαιώματα είτε μπορεί να αποτυπώνουν τις νομικές σχέσεις και τις πολιτικές σχέσεις εξουσίας, είτε αντίθετα όμως μπορεί να εκφράζουν και μία κριτική. Μία κριτική η οποία αμφισβητεί και ελέγχει αν τα κριτήρια της ετερότητας, τα κριτήρια των κατηγοριοποιήσεων, τα θεωρητικά τους θεμέλια ισχύουν ή αν αντίθετα ισχυρά θεμέλια αν επαληθεύονται ή όχι στην πράξη. Λόγω χάρη μπορεί να είναι, και εκεί προσεγγίζω ένα πολύ συγκεκριμένο νομικό σημείο όπου βλέπετε την ένταση. Ισότιμα άτομα, τα οποία δικαιούνται όλα εξίσου δικαιωμάτων, μπορεί να μην είναι εισάξια. Η αξιοκρατία είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και του δικαίου και της κοινωνίας και της ρύθμισης των κοινωνικών σχέσεων. Το ερώτημα είναι, με βάση ποια κριτήρια, με βάση ποιο σκεπτικό διαμορφώνουμε και διαφοροποιούμε τα πρόσωπα ως προς την, και τα κατηγοριοποιούμε ως προς την αξία τους. Οι παλιοί διαφωτιστές του Άνταμ Σμιθ περιλαμβανομένου ασκούν την δρυμύτερη κριτική στο κληρονομικό δίκαιο και δει στα πρωτοτόπια. Διότι η θεματική αυτή της αξίας και της ισότητας και της ισοτιμίας οδηγεί σε μια άλλη παρενέργεια στη σχέση αναλογικής ισότητας και τυπικής ισότητας, αριθμητικής ισότητας. Η αναλογική ισότητα μπορεί να επιβραβεύει την, και να δημιουργεί μεγαλύτερη απόκληση και μεγαλύτερη διαφορά. Η αναλογική ισότητα, η δικαιοσύνη με την έννοια αυτή, μπορεί να οδηγεί σε διεύρυνση των αποκλήσεων. Σε διέκεια, επομένως, σε χάσμα της απόλυτης αριθμητικής ισότητας.
πότε και με ποια κριτήρια αυτό δικαιολογείται και να καταλογίζεται στο άτομο ως ευθύνης. Πότε είναι αποτέλεσμα κοινωνικής αδικίας και ανισότητας που πρέπει να διορθωθεί. Και πότε από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα σημείο στο οποίο υφίσταται ατομική ευθύνη που πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία συνθένονται με τις νομικές ρυθμίσεις, το δίκαιο, λόγου χάρη την εκμετάλλευση της κουφότητας, απειρίας, όπου εκεί γνώρισμα κοινό όλων αυτών των πραγμάτων είναι ότι δεν υπάρχει περιθώριο καταλογισμού. Όλες οι μελέτες αυτού του τόμου με τρόπο πρωτότυπο και περισσότερο από την πρωτοτυπία, κάθε μία μελέτη μέσα από μια πολύ συνειδητή και συνεπή στην ανάλυση και την ανάπτυξή της επιλογή αναδεικνύει όψεις αυτών των προβληματικών που συνδέονται με το αφηρημένο και το συγκεκριμένο, με την ισοτιμία και την ετερότητα. Και το αναδεικνύει αυτό το στοιχείο με τρόπο που αρκεί και μόνο, και με αυτό τελειώνω, να κάνω μία σημειακή αναφορά, έτσι για ενδεικτικά. Η λόγου χάρη, ο μονόλογος του κυρία, για τον οποίο αναδεικνύει ο Γιώργος Καραβουκίδης. Ο μονόλογος. Στηρίζεται ο μονόλογος στο ότι είμαστε όλοι τόσο όμοιοι ως μέλη αυτού του εθνικού κράτους. Φιλή, γλώσσα, παράδοση. Μα μας πήρε 60 χρόνια, δύο δικασμούς, έναν εμφύλιο, μια εθνική καταστροφή για να μπορέσουμε μετά το 1975 να συμφωνήσουμε έναντι της παραταξιακής λογικής που μας χωρίζει στην κοινή τήρηση των κανόνων του παιχνιδιού. Άρα, ένα στοιχείο που αναδεικνύει ο Καραβουκίδης είναι τα θεμέλια του αυτού του μονολόγου. Μήπως αυτός ο μονόλογος δεν υφίσταται καν. Να μην προχωρήσω. Η Βασιλική Χρήστου μιλάει για μια πάρα πολύ κρίσιμη έννοια, θα ψηφίσουμε σε λίγο καιρό, την έννοια της συνείδησης. Η συνείδηση έχει να κάνει με τη μυστικότητα της ψήφου. Και έχει μια πάρα πολύ κρίσιμη λειτουργία για το πώς λειτουργεί η σχέση του πολιτικού δικαιώματος με την ατομική ευθύνη. Ο συνάδελφος, ο Παπαστυλιανός, κάνει μια εξαιρετική ανάλυση των δικαιοκρατικών πτυχών της Ιθαγένειας. Δηλαδή σήμερα, και εκεί είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και κρίσιμη παρατήρηση στο γεγονός, ότι σήμερα δεν, το δίλημα που έθετε ο Σμιτ, ότι ή υπάρχει ομοιογένεια ή υπάρχει μια διαδικασία όπου κατά κάποιο τρόπο η ηθαγένεια εξαρτάται από το κράτος, αυτό στις συνθήκες της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αλλάξει και υπάρχει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα νομική ανάλυση. Θα μπορούσα να μιλήσω και για όλες τις άλλες σύμβολες. Θα περιοριστώ στο σημείο αυτό λέγοντας ότι για κάθε μία μπορούν να λεχθούν αντίστοιχα, να γίνουν αντίστοιχες επισημάνσεις. Νομίζω όμως ότι πράγματι αυτός είναι ένας τόμος που αξίζει τον κόπο να διαβαστεί. Πριν ξεκινήσω να εκθέσω όσα μπορώ εν συντομία να εκθέσω, θα ήθελα δύο μικρές παρατηρήσεις. Πρώτον, να αποδώσω τον οφειλόμενο έπαινο και στην εκδοτική προσπάθεια, αλλά κυριότατα στους συντελεστές αυτού του θαυμασίου τόμου,
που πήρα στα χέρια. Και η δεύτερη δική μου παρατήρηση είναι ότι αισθάνομαι ως καπνιστής σε χώρα μη καπνιζόμενων. Δεν έχω ιδέα οικονομικά. Και η σχέση μου με την νομική είναι μάλλον εχθρική. Παρίσταμε εδώ, που θα λέγανε σε έναν τυπικό λόγο, για να μιλήσω για μία και μοναδική συμβολή του τόμου, στην οποία εγώ αισθάνομαι κάπως αρμόδιος. Και η συμβολή αυτή είναι η συμβολή του κυρίου Πάπα Χαραλάμπους στην προβληματική του Εμμανουέλ Λεβινάς σχετικά με την ετερότητα. Έτσι θα μου επιτρέψετε να αλλάξω υπόρρυθμα και να μιλήσω, αν θέλετε, για μια συγκεκριμένη συμβολή, αναγνωρίζοντας ωστόσο την αναρμοδιότητά μου, αλλά και μαζί την εκτίμηση του αματέρ, του ερασιτέχνη, ως προς τις άλλες συμβολές που περιέχει αυτός ο τόπος. Έτσι λοιπόν, ας μου επιτραπεί να στηρίξω τη συνηγορία μου στις θέσεις τις οποίες ο Χάρης Παπαχαραλάμπου διατυπώνει στο υποσυζήτηση κείμενό του σχετικά με τις φιλοσοφικές ενεστήσεις και τα ηθικά προτάγματα του Εμμανουέλ Λεβινάς σε δύο αποφάσεις του ίδιου του φιλοσόφου. Η πρώτη απόφαση ομολογείται από τον Ζακ Ντεριντά. Σύμφωνα με την ομολογία αυτή, ο Λεβινάς επιχειρεί να προσδιορίσει τους όρους και τα όρια της ενασχόλησής του με την ηθική φιλοσοφία γενικά. Λέγει λοιπόν ο Λεβινάς προς τον Ντεριντά: «Ξέρετε, μιλούν συχνά για ηθική προκειμένου να περιγράψουν αυτό που κάνουν. Ωστόσο, αυτό που με ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση δεν είναι η ηθική. Δεν είναι μόνο η ηθική, αλλά η αγιότητα του Αγίου». Ο Ντεριντά ερμηνεύει την λεβινασική απόφαση δίδοντας έμφαση στην ετερότητα ως θεμελίου της αγιότητας, την οποία κατά τον Ντεριντά υπενήσεται ο Λεβινάς. Η ετερότητα για την οποία έγινε καλή συζήτηση από τον προηγούμενο μιλητή. Η ετερότητα επιβάλλει κατά την αντίληψη του Λεβινάς την αγιότητα του άλλου ως προσώπου. Οπότε ο άλλος τίθεται στο κέντρο της ηθικής βλέψης. Αλλά της ηθικής, πέραν της ηθικής, όπως επισημαίνει άλλωστε και ο Ντεριντά. Τώρα, το πέραν της ηθικής σημαίνει κάτι ιδιαίτερα κρίσιμο για οποιαδήποτε ηθική κρίση. Σημαίνει πρωτίστως την φανέρωση του άλλου ανθρώπου στη θέα μας και τη διατήρησή του εκεί, στη θέα. Αυτή η φανέρωση ως οφειλή προς τον άλλον είναι τελικά που αποσπά την ηθική από την θεολογία της και την κατευθύνει προς τον πλέον αυθεντικό προορισμό της, που είναι η υπευθυνότητα και η δικαιοσύνη. Διότι δεν αρκεί ο άλλος
να είναι το αντικείμενο του στοχασμού μας κοινωνικά, πολιτικά και ή πολιτισμικά. Δηλαδή, δεν αρκεί ο άλλος να απασχολεί τη σκέψη μας κατά το κλασικό ουμανιστικό υπόδειγμα. Ο άλλος πρέπει να φανερωθεί και να κρατηθεί στην θέα ως απόλυτη προτεραιότητα του δικού μας. Κατά τρόπον όσο, το ερώτημα περί του άλλου να προσδίδει νόημα και σημασία στην συνομιλία με τον εαυτό μας. Οφείλουμε δηλαδή να μεταστοχαζόμαστε και βέβαια να αναστοχαζόμαστε ταυτοχρόνως την σχέση μας με τον άλλον ως σχέση με τον εαυτό μας και πάντοτε να βρισκόμαστε καθοδόν προς τον άλλο προκειμένου να τον φανερώσουμε και συγχρόνως να φανερωθούμε εμείς οι ίδιοι μέσα στο πεπρωμένο που μας επιβάλλει η αναγκαία οδηπορία μας μέσα στον κόσμο, μέσα στην κοινωνία, μέσα στο πολιτισμικό μας περίοδο. Κατά συνέπεια, η φανέρωση του άλλου και η αυτοφανέρωση συγκροτούν τους αναγκαίους όρους τους οποίους ο Λεβινάς θέτει εξ αρχής. Πρέπει να είμαστε και πρέπει να πράττουμε. Η φανέρωση του άλλου ανθρώπου, αποφαίνεται ο Λεβινάς, είναι ύψο φάκτο η ευθύνη μου απέναντί του. Βλέπω τον άλλον άνθρωπο, σημαίνει ότι είμαι ήδη υποχρεωμένος απέναντί του. Και το σημαντικότερο, η άμεση θέαση, χωρίς τη μεσολάβηση καμιάς ιδέας, πραγματώνεται μόνον ως ηθική. Αυτό άλλωστε είναι και το πέραν της ηθικής. Εδώ ωστόσο, μια διευκρίνηση είναι αναγκαία κατά την αντίληψή μου. Και όχι μόνο αναγκαία, αλλά και ουσιώδης. Όταν ο Λεβινάς ομιλεί περί ευθύνης απέναντι στον άλλον άνθρωπο, κατ' ουσίαν ομιλεί περί υπευθυνότητος και όχι περί ευθύνης με την τρέχουσα σημασία την οποία συναντούμε στους χώρους και στα πεδία της κανονιστικής ηθικής. Η κανονιστική ηθική στον βαθμό που διέπει τις εκάστοτε ανθρώπινες πράξεις και αν περιλαμβάνει στα δικαιικά συστήματα, στους θεσμοθετημένους νόμους και εν γέννη στο θεσμοθετημένο δίκαιο, διόλου δεν μπορεί να φανερώσει και να κρατήσει στην θέα τον άλλον άνθρωπο ως υποχρέωση οντολογική, ως φανέρωση εαυτού. Όπως πολύ ορθά διατείνεται στη συμβολή του ο Χάρης Παπαχαραλάμπους, το όλο ζήτημα με τον Λεβινάς είναι η δομική για τη θεώρησή του αδυναμία ευχερούς προσφυγής στο λόγο της εφαρμοσμένης ηθικής, καθώς αυτό θα υπενισόταν μια συνέχεια θεωρίας και πράξης γνωστή μεν στην συστηματική θεωρησιακή σκέψη, ξένη όμως στην ασυνεχή υπερβατική σκέψη του Λεβινάς. Άρα, πρόκειται περί αδυναμίας της θεσμοθετημένης αρχής ή ακόμη
να συλλάβει την λεδινασική υπερβατική σύλληψη της υπευθυνότητας απέναντι στον άλλον ανθρώπων και εξαιτίας αυτής της αδυναμίας δεν μπορεί παρά να εισβάλλει κάθε φορά μέσα στην υπευθυνότητα με την αξίωση της κανονιστικής ηθικής. Η ηθική της ευθύνη. Αντίθετα, κατά τον Λεβίνα, η υπευθυνότητα κατευθύνεται προς, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το πλέον κρίσιμο, η υπευθυνότητα κατευθύνεται προς αυτό που δεν είναι πράξη ή αυτό που ούτε καν με αφορά. Κατά συνέπεια, το πρόταγμα του Λεβινάς πρέπει να είμαστε και πρέπει να πράξουμε, δεν μπορεί να νοείται μέσα στα πλαίσια της εφηρμοσμένης ηθικής ή της αιτιακής σύναψης θεωρίας και πράξης, αλλά αντίθετα πρέπει να νοείται πέραν της ηθικής ευθύνης και πέραν της συνέχειας την οποία επιβάλλει η γραμμική σχέση αιτίου και αιτιακού, αιτιατού. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η υπερβατικότητα της υπευθυνότητος του είναι μέσα στην αυθεντική δεξίωση του άλλου ως προσώπου δεν αποσπάται από την εγκοσμιότητά της, αλλά αντίθετα, όπως θα έλεγε ο Λεβινάς, παραμένει αντίστοιχη με εκείνον που την δεξιώνεται, παραμένει δηλαδή εγκόσμια. Γι' αυτό άλλωστε, γι' αυτό ακριβώς άλλωστε, οποιαδήποτε διυποκειμενική σχέση μέσα στον χώρο της υπευθυνότητας του ατομικού εγώ δεν διεκδικεί την αμοιβαιότητα. Είμαι υπεύθυνος για τον άλλον άνθρωπο χωρίς να περιμένω αμοιβαιότητα, θα πει ο Λεβινάς. Η δεύτερη τώρα απόφαση του Λεβινάς, την οποία επιθυμώ να τονίσω σχετικά με την προβληματική του υποσυζήτηση κειμένου, έχει ήδη υποδειχθεί. Η υπευθυνότητα, επαναλαμβάνω, προς τον άλλον άνθρωπο, είναι η υπευθυνότητα τα εκείνη για αυτό που δεν είναι πράξη μου ή γι' αυτό που ούτε καν με αφορά. Ο Λεβινάς διευκρινίζει πλήρως τη θέση του γράφου. Ο άλλος δεν είναι απλώς κοντά μου μέσα στον χώρο, την κοινωνία που έλεγε ο Κωνσταντίνος. Ο άλλος δεν είναι απλώς κοντά μου μέσα στον χώρο ή κοντά μου ως γονιός, αλλά με προσεγγίζει ουσιαστικά στον βαθμό που εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου, στον βαθμό που εγώ είμαι υπεύθυνος γι' αυτόν. Η υπευθυνότητα λοιπόν γι' αυτό που ούτε καν με αφορά είναι εκείνο που με αυτοπροσδιορίζει και με συγκροτεί ως αυτόνομη ύπαρξη. Και το σημαντικότερο, η υπευθυνότητα απέναντι σε αυτό που ούτε καν με αφορά είναι η εσέντια της δικαιοσύνης ως δεξίωσης άνευ όρων του άλλου, διότι μέσα από την άνευ όρων δεξίωση δέχομαι κάτι από τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό το κάτι είναι πέρα από τις ικανότητες του ατομικού μου εγώ.
Ο Λεβινάς εδώ είναι κατηγορηματικός. Η υπευθυνότητα εξαιτείται την δικαιοσύνη. Και σπέβει ο Λεβινάς να προσθέσει την θεμελιώδη αντίφαση της δικαιοσύνης για να είναι δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη, λέγει ο Λεβινάς, παραμένει δικαιοσύνη μόνο μέσα σε μια κοινωνία όπου δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ εκείνων που βρίσκονται πλησίον και εκείνων που κίνται μακράν. Αλλά μέσα στην οποία κοινωνία παραμένει επίσης η αδυνατότητα αγνόησης του περισσότερου πλησίου. Αυτή η θεμελιώδης αντίφαση από τη μια μεριά να μην υπάρχει διάκριση μεταξύ του πλησίου και εκείνου που βρίσκεται μακρά, αλλά ταυτοχρόνως να μην μπορεί να αγνοηθεί εκείνος ο οποίος βρίσκεται πλησιέστερο, αυτή η αντίφαση, αυτή η ασυμμετρία είναι η εσέντια της δικαιοσύνης, είναι η ουσία της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη θα ήταν αδιανόητη χωρίς αυτή την πρωταρχική της αντίφαση και ασυμμετρία. Και αυτή η πρωταρχική αντίφαση και ασυμμετρία είναι που καθιστά, και εδώ είναι ένας άλλος όρος του Λεβινάς, είναι που καθιστά τη δικαιοσύνη αναγόγιμη μόνο στο άπειρο, ως υπόσχεση του άπειρου, ως οντολογικά μη αποδομήσιμη ουσία, σε αντίθεση προς το δίκαιο, το οποίο είναι ασφαλώς αποδομήσιμο. Για να τονιστώ δύο όρους του Ζακτερίδα. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι απολύτως ορθή η κρίση του Χάρη Πάπα Χαραλάμπους, σύμφωνα με την οποία για τον Λεβινά το θετικό δίκαιο είναι θεμελιωδώς μη δικαιοσύνη. Η σύγχρονη προϊούσα εκνομήκευση του πολιτικού και κοινωνικού στοιχείου παράγει απλώς την ιδεολογία, εδώ θα ήθελα μια προσοχή, την ιδεολογία του δικαιικού ολοκληρωτισμού. Πάνα πει μια νέα δηλαδή, μια καινούρια ολοποίηση. Επιχείρησα με ανάγνωστη, ίσως συντομία, να εντοπίσω ορισμένους πυρήνες της λεβινασικής ενέστησης για την ηθική φιλοσοφία, για την δεξίωση της ετερότητας, για την υπευθυνότητα του ατομικού εγώ και για το μείζον, κατά τη γνώμη μου, ζήτημα της δικαιοσύνης ενάντια στο δίκαιο. Είμαι βέβαιος ότι η εκτουσύνεγγης ανάγνωση του υποσυζήτηση κειμένου θα λειτουργήσει έστω ως ένας διαλόγου, ενός διαλόγου ο οποίος δυστυχώς στα νεοελληνικά μας βρίσκεται ακόμη στα σπάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που λέω. Τελικά η έννοια της ετερότητας και η σκέψη του Λεβινάς θα έχουν απόψε την τιμητική τους φαίνεται. Και οι δικές μου σκέψεις κάπως αδέλφισαν να μ' ακούτε. Και, και οι δικές μου σκέψεις
κάπως αδέξιες και ακατάργαστες, έχουν προκύψει από ένα διάλογο με δύο κυρίως κείμενα. Το ένα του κυρίου Παπαχαραλάμπου, η ανταποδοτική ποινή, και το άλλο είναι του κυρίου Καραβοκύρη, κυριαρχία και ερμηνεία. Δύο ερωτήματα θα θίξω. Τι είναι και τι θέλει η ηθική της ετερότητας, και στο μυαλό μου αυτό σημαίνει πώς μπορούμε να την ανασυγκροτήσουμε για να μην φαίνεται σαν μια ακατανόητη ιδιορυθμία, όπως επισημαίνει ο κύριος Παπαχαραλάμπος. Κατανοητή δηλαδή μόνο σε όσους μετέχουν στην εβραϊκή παράδοση. Και το δεύτερο ερώτημα είναι σε τι είδους πολιτικό πρόταγμα εκβάλλει αυτή η ηθική της ετερότητας. Αν εκβάλλει σε ένα πολιτικό πρόταγμα, αν αυτό το πρόταγμα παρουσιάζει δομικά χαρακτηριστικά ανάλογα με εκείνα μιας αριστερής χειραφρυντικής πολιτικής ή αν εν τέλει οδηγεί σε ένα μαρασμό της πολιτικής ως κυριαρχία που έχει σαν αποτέλεσμα, που θα είναι και ο κύριος Σεκαλάς στο τελευταίο του βιβλίου, να συμβάλλει τελικά στην παγίωση της κυριαρχίας του ανομικού παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού. Θα ακολουθήσω μια τελείως διαφορετική στρατηγική από τον κύριο Ζάνη για να μην μπλήξετε, για να μην ακούσετε ήδη. Ακούσατε ήδη ότι η ηθική της ετερότητας χαρακτηρίζεται από μια εμφατική προσήλωση στην ασύμμετρη σχέση με τον άλλο. Τονίζει υπερβολικά την έννοια της άπειρης και υπερβολικής ευθύνης μου απέναντι στον άλλον, μιας ευθύνης η οποία με οδηγεί να αισθάνομαι διαρκώς ότι δεν έχω κάνει αρκετά για τον άλλον. Με οδηγεί σε μια διαρκή ένοχη συνείδηση ότι δεν έχω ανταποκριθεί επαρκώς στο κάλεσμα του άλλου. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ηθική της ετερότητας στην ουσία στρέφεται εναντίον της ηθικής της ισότητας. Και λέει ο κύριος Παπαχαραλάμπου, σωστά. Στην αξιολογική κλίμακα του Λεβινάς, η ισότητα έπεται της ηθικής οφειλής. Προς τον άλλο. Θα έλεγα σχηματικά ότι η νεωτερική ηθική και το νεωτερικό δίκαιο χαρακτηρίζεται από μία διαρκή διαμάχη γύρω από την ισότητα. Υπάρχει ένα ρεύμα, το κυρίαρχο, που να το δει κανένα στον κλασικό φιλελευθερισμό, στον καντιανισμό, στον φιλελευθερισμό, που να το δει κανένα και στο χάβερ μας. Το ένα ρεύμα προσπαθεί να θεμελιώσει την ιδέα της ισότητας, να διασφαλίσει την καθολική της εγκυρότητα και να επεκτείνει την εμβέλειά της. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ρεύμα, στον χώρο της ηθικής, που βλέπει την ιδέα της ισότητας, την ηθική της ισότητας, κατά κάποιο τρόπο από τα έξω. Δηλαδή, από τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ιδιαιτερότητα των ατόμων. Πρώτα, πρωτού πάω σε αυτό το δεύτερο ρεύμα, να εξηγήσω τι εννοεί η ενωτερική ιδέα της ισότητας. Όχι ότι είμαστε όλοι ίσοι, γιατί έχουμε τις ίδιες ιδιότητες. Ή οφείλουμε να γίνουμε ίσοι, να έχουμε όλοι τις ίδιες ιδιότητες, τις ίδιες δεξιότητες. Ούτε εννοεί η νεωτερική ηθική της ισότητας πρωτίσως την ίση διανομή αγαθών και προϊόντων. Εννοεί αυτό που λέει ο Καντ, αυτό που λέει ο φεμινισμός, τον ίσο σεβασμό προς όλους. Ισότητα σημαίνει ότι όλοι πρέπει να μετράμε, ανεξαρτήτως διαφορές μας, το ίδιο απέναντι στον νόμο και στον ηθικό κανόνα. Το δίκαιο πραγματώνει αυτή την ιδέα της ισότητας, διατυπώνοντας γενικούς κανόνες για τον οποίο διασφαλίζεται ότι τα διαφέροντά μας λαμβάνονται εξίσου όλα υπόψη. Αλλά και στην ηθική ενσαρκώνει αυτή την ιδέα της ισότητας, επιβάλλοντάς μας να αναγνωρίσουμε ότι ο καθένας με τον οποίο ερχόμαστε μια διαπροσωπική σχέση έχει το ίδιο κύρος, την ίδια βαρύτητα με εμάς. Όμως, και στο νεωτερικό δίκαιο αναγνωρίζουμε κανονιστικές δεσμεύσεις που δεν έχουν την πηγή τους στην ιδέα της ισότητας. Σκεφτείτε την αμνηστία. Σκεφτείτε την αμνηστία, την απονομή χάρη τους. Αλλά και στον χώρο της ηθικής έχουμε αξίες όπως αγάπη, αφοσίωση, μέρημνα που δεν έχουν την πηγή τους στην ιδέα της ισότητας, αλλά στην ιδιαιτερότητα των ατόμων που μετέχουν σε αυτό.
Το βασικό μου για την εωτερική ηθική είναι ότι αυτές οι δεσμεύσεις που προέρχονται από την ιδιαιτερότητα των ατόμων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έρχονται σε σύγκρουση με την αρχή του ίσου και σύμμετρου σεβασμού των άλλων. Μόνο τότε μπορούν να γνωριστούν. Αυτό σημαίνει το πρωτείο της ισότητας. Στη γενεολογία της ηθικής, ο Νίτσε αντιστρέφει αυτή την οπτική γωνία και λέει ότι πρέπει να δούμε την ηθική της ισότητας ως προς τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη ζωή των ιδιαίτερων ατόμων. Λέει ο Νίτσε με τη ριζοσπαστικότητα τον διακρίνει. Τι είναι η ηθική της ισότητας? Στην ουσία, το αποτέλεσμα της μισοκακίας, της εκδίκησης. Ο ηθικός άνθρωπος μισεί τον επιτυχημένο βίο του άλλου και στρέφεται εναντίον του. Γιατί μισεί τον άλλο? Γιατί στην ουσία μισεί τον εαυτό του, διότι δεν έχει κατορθώσει να έχει μια επιτυχημένη μορφή ζωής, η οποία θα ανταποκρίνει στη δική του ιδιαιτερότητα. Το μίσος ορίζει τον ηθικό άνθρωπο στην όλη του στάση και αυτό το μίσος δεν το επιτρέπει να καταλάβει ότι ένας ευγενής αριστοκρατικός άνθρωπος, όχι με την ταξική έννοια ο Νίτσε, στην ουσία μπορεί να αγαπά ακόμη και τον εχθρό του. Η ηθική της ισότητας είναι βλαβερή, λέει ο Νίτσε, διότι σημειώνει τη δύναμη του ατόμου να διαμορφώνει με τη θέλησή του την ιδιαίτερη ζωή που του προσυδειάζει στην ιδιαιτερότητά του. Αυτή την κριτική προς την ηθική της ισότητας συμμερίζεται εν πρώτης και ένας άλλος ουδαίος, ουδραίος στοχαστής, αλλά από μαρξιστική, που ανοίξει τη μαρξιστική παράδοση, ο Θεόδωρ Αντώνο. Στην αρνητική διαλεκτική ξεκινάει και αυτός από μια κριτική της ιδέας της ισότητας, θεωρώντας ότι η ηθική της ισότητας εισάγει έναν άτεκτο εξορθολογισμό που μας κάνει να λησμονούμε ποια είναι η πηγή της ηθικής πράξης. Ποια είναι αυτή η πηγή της ηθικής πράξης, ο Αντώνο? Η μιμητική σωματική ενόρμηση της αλληλεγγύης προς το πόνο του άλλου. Αυτή η αλληλεγγύη είναι σωματική. Σημαίνει ότι είναι κάτι που δεν ελέγχεται την ελεύθερη απόφασή μας. Μιμούμε, λέει, με αλληλέγγυο τρόπο τον πόνο του άλλου. Και τι λέω? Λέω ότι πρέπει, ό,τι λέει και ο πόνος του άλλου, δηλαδή δεν πρέπει να πονάω. Στην ουσία η αλληλεγγύη αυτή είναι καθαρά μιμητική. Επαναλαμβάνει την κρίση του άλλου ανθρώπου, διότι δεν διαμεσολαβείται από καμία κρίση. Στην περίπτωση της αγάπης προς τον εχθρό του Νίτσε, η αγάπη αυτή διαμεσολαβείται από μια κρίση που λέει «αγαπώ τον εχθρό μου διότι είναι το ίδιο ευγενής όπως εγώ». Στην περίπτωση όμως του Αντώνου, η μίμηση γίνεται χωρίς τη διαμεσολάβηση οποιασδήποτε κρίσης. Ταυτίζομαι με αυτό. Ταυτίζομαι τον πόνο και λέω ότι λέει και αυτός. Δεν θέλω άλλο να πονάσει. Από εκεί πηγάζει, λέει, ο ηθικός νόμος, αλλά στην ουσία ο ηθικός νόμος λησμονεί αυτή την καταγωγή. Και τι κάνει? Ο ηθικός νόμος, μέσα από τον άτεκτο εξορθολογισμό του, στην ουσία υποβάλλει σε ένα κριτικό έλεγχο τον πόνο του άλλου. Τον ρωτάει, έχεις το δικαίωμα να αξιώνεις από μένα να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σου? Έχει ο πόνος σου νομιμότητα? Πρέπει εγώ να ανταποκριθώ? Είμαι δεσμευμένος να ανταποκριθώ σε σένα? Στην ουσία, λέει ο Αντώνο, αυτός ο άτεκτος εξορθολογισμός, τι κάνει? Βάζει τον πόνο του άλλου μέσα στη διαλκυστίδα μιας αφηρημένης φιλοσοφικής ολογιστικής. Χάνεται έτσι η ένταση, η σωματικότητα της ενόρμησης. Ξεχνιέται η πηγή της ηθικότητας, λέει ο Αντώνο. Στην ουσία, αναδεικνύει ο Αντώνο την κανονιστική ελλειπτικότητα του ηθικού νόμου. Όμως, ξεχνάει και την κανονιστική ελλειπτικότητα που χαρακτηρίζει την ίδια τη μιμητική αλληλεγγύη. Ξεχνάει ότι η μιμητική αλληλεγγύη δεν μπορεί παρά να περιορίζεται σε λίγα άτομα. Αδεσμεύει τον άνθρωπο σε λίγα άτομα. Τα υπόλοιπα άτομα, ο υπόλοιπος πόνος, παραμένουν χωρίς ανταπόκριση. Εδώ έρχεται η περίφημη διάκριση που εισάγει ο Λεβινάς ανάμεσα σε ηθική και δικαιοσύνη για να στοχαστεί
την κανονιστική ελλειπτικότητα που χαρακτηρίζει τόσο τον αφηρημένο ηθικό νόμο, όσο και την κανονιστική ελλειπτικότητα που χαρακτηρίζει τη μεμητική αλληλεγγύη προς τον άλλο. Αυτό το κάνει εισάγοντας την έννοια του τρίτου. Μέσα από το βλέμμα του άλλου με βλέπει και ο τρίτος, τον προτέρων, το τρίτο μέρος. Τι σημαίνει αυτό? Η έννοια του τρίτου εισάγει εν προκειμένου μία σχάση στον πυρήνα της ευθύνης. Η ευθύνη απέναντι στον άλλον είναι μια ευθύνη η οποία είναι αδιαμεσολάβητη από μια κρίση. Στην ουσία ανταποκρίνομαι όχι σε ένα κάλεσμα. Στην ουσία η ευθύνη προς τον άλλον έχει το χαρακτήρα μιας ανταπόκρισης, μιας απάντησης στο κάλεσμα του άλλου που δεν διαμεσολαβείται και δεν δικαιολογείται από ένα γενικό κανόνα. Αυτή την ευθύνη απέναντι σε αυτό το μοναδικό και συγκεκριμένο άλλο δεν μπορώ να την τεκμηριώσω, δεν μπορώ να την δικαιολογήσω, δεν μπορώ να την παρουσιάσω με γενικούς κανόνες. Αυτή η ευθύνη έχει ένα χαρακτήρα σχεδόν άρρητο, άφατο και αφορά τη μοναδική μου σχέση με ένα μοναδικό άλλο. Ούτε καν κοινοποιήσιμη στη γλώσσα δεν είναι. Αν την κοινοποιούσα αυτή την ευθύνη στη γλώσσα, στην ουσία τι θα έκανα? Θα έκανε τη μοναδική μου σχέση με τον άλλον μια συγκρίσιμη μοναδικότητα. Θα έκανε η μοναδικότητα ακριβώς αυτό το ανεξικνίαστο χαρακτήρα της. Αχ, η ψυχή, λέει ο Φρίντριχ Σίλλερ, όταν μιλάει δεν είναι πλέον η ψυχή. Η γλώσσα αφαιρεί από τη μοναδικότητα το ανεξικνίαστο χαρακτήρα της. Όμως, όταν ανταποκρίνουμε στο κάλεσμα ενός άλλου, τι γίνεται? Δεν ανταποκρίνουμε στο κάλεσμα όλων των άλλων άλλων, όλων των υπόλοιπων άλλων. Θυσιάζω. Και εδώ με καλεί ο τρίτος να ανταποκριθώ στο αίτημα του σύμμετρου σεβασμού των απαιτήσεων όλων των όλων άλλων. Η έννοια της δικαιοσύνης λοιπόν έρχεται να καλύψει το κανονιστικό έλλειμμα που χαρακτηρίζει αυτή την άφατη ευθύνη προς τον άλλον. Ότι ο Λεβινάς στην ουσία εισάγει μία δυναμική σχέση μέσα στον χώρο της ηθικής μας εμπειρίας. Είμαστε κατά κάποιο τρόπο διπλά δεσμευμένοι. Απ' τη μια δεσμευμένοι στο να απαντήσουμε στο κάλεσμα του άλλου και απ' την άλλη να απαντήσουμε στο σύμμετρο αίτημα της δικαιοσύνης. Και όταν ανταποκρινόμαστε στο σύμμετρο αίτημα της δικαιοσύνης, εκεί μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορούμε την ευθύνη μας στη συγκεκριμένη περίπτωση να την αναλάβουμε ενεργητικά, να την ετοιμολογήσουμε, να την τεκμηριώσουμε βάσει γενικούς κανόνες. Και τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε και να καταλογίσουμε ευθύνη και να τη βάλουμε και ποινές. Όταν φυσικά ο άλλος έτσι είναι ο εχθρός που δημιουργεί προβλήματα στις συμμετρικές αξιώσεις της δικαιοσύνης. Μπορούμε να προσφύγω δηλαδή και στη βία. Δεν λέει κάτι πρωτότυπο το που λέει ο Λεβινάς. Προεκτείνει μια προβληματική που θα τη δείτε να υπάρχει, όπως πάντοτε συμβαίνει αυτό, στον Πλάτωνα. Στον πολιτικό του Πλάτωνος, ο Πλάτων περιγράφει αυτή την αντινομική σχέση ως μία απορία της δικαιοσύνης. Αυτή παίρνει τη μορφή μιας κριτικής στον νόμο. Ο Πλάτων, πάντα πονηρός, αφήνει ένα ξένο ελεάτη να ασκήσει κριτική στους νόμους. Γιατί ο ξένος? Διότι ο ξένος πάντα είναι αυτός που υφίσταται πρώτος στις συνέπειες ενός νόμου. Λέει ο ξένος ελεάτης ότι ο νόμος είναι ένας αυθάδης και αμαθής άνθρωπος, διότι επιβάλλει ένα καθολικό κανόνα δεσμευτικό για όλους τους ανθρώπους, για όλες τις καταστάσεις. Επιτελεί μια διπλή ισοπαίδωση ο νόμος, ακόμα και ο βέλτιστος και ο καλύτερος. Ποια είναι αυτή η διπλή ισοπαίδωση? Δεν λαμβάνει υπόψη τις ανομοιότητες των ανθρώπων. Δεν λαμβάνει υπόψη και την αλλαγή των ανθρώπων μέσα στον χρόνο. Αυτή η διπλή ισοπαίδωση, λέει, του νόμου, τι επιτάσσει ο Πλάτων? Να σκεφτούμε ένα άριστο πολίτευμα χωρίς νόμο. Ποιος οργανώνει αυτό το άριστο πολίτευμα? Ο βασιλικός ανήρ μεταφρονήσεως. Τι κάνει αυτός ο βασιλικός ανήρ μεταφρονήσεως? Έχει μια φοβερή ικανότητα. Ενή εκάστο το προσήκον αποδιδών. Να αποδώσει σε κάθε ξεχωριστό άτομο την προσήκουσα δικαιοσύνη που του αρμόνει και του αξίζει. Λέει όμως ο Πλάτων πιο κάτω. Ένα τέτοιο μοντέλο είναι ανέφικτο. Πού παρεπάρξει αυτή τη βασιλικός άντρας που να μπορεί να αντέξει να αποδίδει αυτή την άπειρη δικαιοσύνη στον άλλο? Οπότε τι κάνουμε? Δεν χρειαζόμαστε
ένα τέτοιο πολίτευμα, χρειαζόμαστε νόμους που να μην τις βλέπουμε θεολογικά, αν τις χρησιμοποιούμε με ευληγησία και να προσπαθούμε πάντα να διορθώνουμε την ακαμψία τους. Όμως, αυτή η ιδέα του βασιλικού ανδρός μεταφρονήσεως έχει στις δεξιές συντηρητικές πολιτικές τάσεις λειτουργήσει ως ένα ουτοπικό ειδώδες, ως το αγαθού κυρία, το αγαθού ηγέτη, που ξέρει να κατευθύνει και να ερμηνεύει με αυθεντικό τρόπο την βούληση των νόμων. Η ιδέα του αγαθού κυρία μπορεί να φτάσει μέχρι και στην ιδέα του Φίρερ, του αγαθού ηγέτη, ο οποίος πέραν του καλού και του κακού, κατά το πρότυπο ενός καλλιτέχνη, δημιουργεί ένα πολίτευμα, έτσι, πέραν του καλού και του κακού. Όμως, από την ίδια ουτοπία εμπνέεται και μια αριστερή ενίοτε πολιτική. Ο Ζακ Ντεριτά, στο πολύ ωραίο του κείμενο «Η δύναμη του νόμου», που ελπίζω να τελικά να το έχει μεταφράσει ο κύριος Πιτσόλης. Με εντεπίμε το 15 σε τελειώσει. Ισχύει, Γιώργο. Ισχύει. Ισχύει του νόμου, η δύναμη του νόμου. Το επίμετρο να γκέι, 15 σελίδες μόνο. Και ύστερα από 15 χρόνια. Αν πάω κάτι θα βγει, δεν είναι θέμα. Εγώ δεν απάσχα κάτι, δεν είναι να καταστάνει για να δείτε το ίδιο κείμενο. Λοιπόν, σε αυτό το κείμενο λέει ο Ζακ Ντεριτά ότι υπάρχουν και μια αριστερή ουτοπία η οποία φαντάζεται μια κατάσταση θεϊκής μεσιανικής δικαιοσύνης που δεν χρειάζεται έτσι τη σχετικότητα της δικαιοσύνης που απορρέει από τους νόμους. Υποτίθεται ότι ένα τέτοιο μοντέλο εκπροσωπούσε η μεσιανική δικαιοσύνη του Βάλτερ Μπένιαμιν, το περίφημο κείμενο για την κριτική της βίας, παύλα εξουσίας, η λέξη Gewalt στα γερμανικά σημαίνει και τα δύο. Και ο Ντεριτά επικρίνει κατά κάποιο τρόπο εδώ τον Βάλτερ Μπένιαμιν, γιατί μέσα από αυτό το ιδεώδες έφτασε να απαξιώσει πλήρως τη δημοκρατία της Βαϊμάρης και τοποθετήθηκε με έναν τρόπο αυστηρά ανάλογο όπως ο Κάρλ Σμιτ αλλά και ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Δίπαλή του. Όμως, ο Βάλτερ Μπένιαμιν έχει και μια άγνωση του δικαίου που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αποφεύγει αυτό τον ιδεαλισμό της δικαιοσύνης. Λέει ο Βάλτερ Μπένιαμιν και το αναδεικνύει πολύ ωραία ο Ζακ Ντεριτά σε αυτό το κείμενο, ότι το δίκαιο έχει στην ουσία ένα επιτελεστικό χαρακτήρα. Αυτή η επιτελεστικότητα φαίνεται έτσι, στη βίαιη διάσταση που έχει το δίκαιο όταν καθιδρύεται για πρώτη φορά και το δίκαιο όταν διατηρείται και διαφυλάσσεται. Είναι η διαλεκτική σχέση που περιγράφει ο κύριος Καραβουκύρης ανάμεσα στην πρωτογενή συντακτική εξουσία και στην αναθεωρητική. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στην καθίδρυση του δικαίου και στην διαφύλαξη του δικαίου, λέει ο Ντεριτά, λέει και ο Μπένιαμιν, είναι μια σταθής διάκριση, δεν είναι απόλυτη. Και η καθίδρυση του δικαίου δεν είναι απόλυτη. Είναι επανερμηνεία, επανεγγραφή και συνέχιση. Αλλά και η διατήρηση του δικαίου δεν είναι ποτέ μια τεχνική εφαρμογή ήδη υπαρχόντων νόμων, αλλά είναι πάντα και μια δημιουργική τροποποίηση. Μέσα σε αυτόν τον εκτελεστικό χαρακτήρα, το δίκαιο έχει εγγεγραμμένο ένα άπειρο αίτημα δικαιοσύνης. Αυτό το άπειρο αίτημα δικαιοσύνης σημαίνει ότι καμία μορφή τάξης δικαίου δεν μπορεί να εξαντλήσει αυτό το αίτημα της δικαιοσύνης. Και μέσα στο δίκαιο λοιπόν είναι εγγεγραμμένο ένα αίτημα γενικής απεργίας που μπορεί να θέσει το δίκαιο, το κάθε ισχύον δίκαιο, σε μια διαρκή αμφισβήτηση. Αυτή η πολιτικοποίηση του δικαίου οδηγεί την πολιτική και την ηθική της ετερότητας σε ένα ανάλογο πολιτικό πρόταγμα, ανάλογο με αυτό που λέει η αριστερή χειροκριτική πολιτική. Στην ουσία, έχουμε σχεδόν την ίδια ταύτιση, αλλά αυτή η ταύτιση φτάνει ακόμα και στη συμφωνία, στη χρήση βίας, στη χρήση, ας πούμε, πολέμου εναντίον πολέμου, στη χρήση, ας πούμε, μιας στεναρής αντίστοιχης οποιαδήποτε κακό που προσπαθεί να καταστρέψει αυτή τη πραγματοποίηση του άπειρου αιτήματος. Όμως η ταύτιση αυτή, στο επίπεδο των πρώτων αρχών, δεν είναι απόλυτη. Υπάρχει μια λεπτή αλλά και μια διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Η αριστερή χειραφιδευτική πολιτική θεωρεί ότι αυτή η διάκριση άπειρης δικαιοσύνης και δικαίου ή στον Λεβινάς ηθικής και δικαιοσύνης είναι σε ένα ιδεώδες επίπεδο ακυρώσιμο. Μπορούμε στο ιδεώδες της αριστερής χειραφιδευτικής πολιτικής να εγκαθιδρύσουμε μια δικαιότατη τάξη, μια τάξη νόμων που να μπορεί να εγκολπώνει σε μια ιδεώδη προοπτική το αίτημα της απόλυτης ισότητας των ανθρώπων με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται αποκλεισμοί.
Όμως, η πολιτική της εταιρότητας, παρότι που ενεργοποιεί αυτή την χειραφιδική πολιτική, ταυτοχρόνως επιμένει και στην αναστολή της. Τη διακόπτει. Δημιουργεί μια τομή. Γιατί υπενθυμίζει ότι ακόμα και η δικαιότερη τάξη συνεπάγεται την απόθεση της ιδιαίτερης γλώσσας των ατομικοτήτων, των ιδιαιτεροτήτων. Συνεπάγεται την απόθεσή της, τη βήθεια στη λύθη. Αυτό το απλό χαρακτηριστικό σημαίνει ότι η πολιτική της εταιρότητας είναι εμπλεγμένη σε μια διαρκή ένταση, μια διαρκή κλιμάκωση, η οποία την κάνει να υποψιάζεται κάθε μορφή τάξη, ακόμα και την αρίστη, διότι μπορεί αυτή να διολυστήσει στο να μετατρέψει τη δημοκρατία σε έναν ολοκληρωτισμό. Η δημοκρατία των προσώπων μπορεί να μεταβληθεί εύκολα σε έναν ολοκληρωτισμό των προσωπείων και των ρόλων. Στο κείμενό του «Εβραϊσμός και Επανάσταση», λέει ο Λεβινάς, η πολιτική της εταιρότητας και της δικαιοσύνης επιβάλλει την ενθάρρυνση του πραγματικού επαναστάτη. Όπως επαναστάτης δεν πρέπει να ξεχνά ότι η πράξη του ενέχει μια μορφή βίας απέναντι στην ιδιαιτερότητα του προσώπου του άλλου. Ακόμα και αν αυτός ο άλλος μπορεί να είναι ο εχθρός ή ένας διώκτης. Αυτό, αν το ξεχάσει, κινδυνεύει ο επαναστάτης τι να πέσει στα όρια του φασισμού. Η πολιτική της εταιρότητας είναι μια πολιτική υπενθύμηση ότι σε κάθε πολιτική πράξη ενέρχεται αναπόφευκτα μια μορφή βίας. Το να μην ξεχάσουμε αυτή τη βία σημαίνει να δεχτούμε ότι η ένταση δικαίου και δικαιοσύνης δεν έρχεται ποτέ. Και δεν πρέπει να έρθει, αυτό έχει ένα κανονιστικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι στην πολιτική πρακτική εγγράφεται ένα στοιχείο τραγικότητας. Ένα αίσθημα τραγικότητας. Που ίσως αυτό το αίσθημα τραγικότητας να μπορεί ένα φόρο για να λυτρωθεί μόνο στην τέχνη, όχι όμως στην πολιτική. Ότι έχει προηγηθεί πολύ συνειδητά ελαχιστοποίησα τον δικό μου παρεμβατικό ρόλο, τις δικές μου παρεμβάσεις. Η συνεννόησή μας, η άτυπη, να υπάρξει ένα κλείσιμο χωρίς παρεμβάσεις από τα κάτω, έτσι κι αλλιώς υπήρξε τόσο το υλικό και τόσα τα κεντρίσματα και τόσες αφορμές για σκέψη από αυτή τη συζήτηση, αν την κάναμε θα μας έπαιρνε αρκετές ώρες. Εγώ, όπως είπα και αρχικά, υποφελούμενος της προνομιακής μου θέσης, πώς. Είπαμε αυτό προκειμένου να μην... Α. Ζητάμε τον Ιστέρο, συγγνώμη για αυτό το Βαγγέλιο. Αυτή την εισήγηση που την κάνατε σε οποιαδήποτε και οποιοδήποτε βιβλίο. Για οποιοδήποτε βιβλίο. Θα έφερα. Θα έφερα κατά ποινά. Αφαιρείτε τον λόγο. Κοιτάξτε. Βαγγέλη, μου έχεις ένα μόνο. Είναι μια πολύ, πολύ ωραία, ωραία, πραγματικά ωραία τη συζήτηση, ένα θέμα, είναι αριστερά εδώ, ένα θέμα όπου ο λόγος στην κοινότητα αφαιρείται. Εγώ φεύγω, να τον δώσετε, έχω φύγει. Και να τον δώσετε, έχω φύγει. Βαγγέλη, είναι λίγο άβολα αυτό που κάνεις και δεν έχω φύγει. Αυτό που θα μπορούσαμε. Σε συγκέντρωση τέτοια, ο λόγος δίνεται ήμαρτο, έλεος. Βαγγέλη, αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε να είναι δύο ή τρεις παρεμβάσεις από κάτω. Καμία παρέμβαση. Και στο τέλος, κύκλος. Μπορείτε να πείτε ότι δεν έχουμε χρόνο. Εδώ είπατε άλλο. Εμείς ήδη έχουμε προαποφασίσει. Λέω ψέματα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε προαποφασίσει μεταξύ μας να μην το έχει ο λόγος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είπαμε τους συνόητους και τους ομιλητές. Πράγματι κάνεις λάθος. Μπορείς να διαψεύσεις κανείς όμως. Κάνεις τα παιδιά λέξε μας. Είναι αυτό.
Ποιος λέει. Φοβάστε. Κάποιος λέει ψέματα ή εγώ. Είναι διαλυτικό αυτό που κάνεις όμως. Λέω ψέματα, λέω ψέματα. Μα είναι διαλυτικό και είναι διάλυτικο. Δεν υπάρχει τίποτα προαποφασισμένο στην κρίση. Στην κρίση του κοινωνικού. Μπορείτε να το ξαναπάτε, να το ακούσετε. Στις αντίσεις μας γίνονται στις βάσεις της εμπιστοσύνης, Βαγγέλη. Αυτό που κάνεις όμως είναι διαλυτικό. Ή μιλήστε ή μη μιλάτε. Τώρα αυτό τι νόημα έχει. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό που κάνουμε. Συγχωρήστε. Πάρτε το λόγο και πέστε αυτά που θεωρείτε ότι σας στέλνουν το λόγο να πείτε. Εγώ σου παιδί, όσο μπορεί να μην μιλήσω, Βαγγέλη. Δεν είναι πουλωμένα. Όχι, δεν είναι πουλωμένα. Μην τα αφήνεις που εγώ θα μείνω, αλλά ξέρω ότι είπα ψέματα. Εντάξει, είπες ψέματα, κάτσε λίγο εδώ. Μην τα φωνώ στα πράγματα. Μην τα φωνώ, δεν είναι τόσο. Ο Βαγγελέ, όμως αυτή η εκκρεμότητα δεν βοηθάει. Δηλαδή, ή θα το πεις από πλέον Γιάννης. Ή θα πεις κάτι, ή θα το λέξω. Είπα πολλά άσχημα. Τα λέω σε ιδιότητες. Είναι κλίμα, δηλαδή. Είναι πολύ άγωνο αυτό που κάνεις και θέλω να τελειώσω σύντομα. Λοιπόν, μετά από αυτή την παρένθεση, την έχω πολύ ευχάριστη. Ήθελα να πω ότι δόθηκαν αρκετά ερεθίσματα για μια συζήτηση που δεν μπορεί να γίνει όσο θα τις άξιζε και να τις αντιστοιχούσε. Η δική μου, ο δικός μου παρεμβατικός ρόλος πολύ συνειδητά ελαχιστοποιήθηκε προκειμένου να έχουν την προτεραιότητα οι ομιλητές. Εν είδη ανακεφαλαίωσης κλεισίματος, όχι οριστικών βεβαίως προτάσεων ή κριτικής, θα ήθελα 3-4 σημεία σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε να δώσω μια έμφαση, ξεκινώντας με την εισήγηση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά για ένα κεφάλαιο, όπως το είπε, εκτός τόπου και εκτός χρόνου, που μας θέτει το ερώτημα ποιο είναι το πεδίο της αντιμετώπισης του ως κοινωνική δύναμη που μέσα στην κρίση λειτουργεί όλο ένα και πιο καταστροφικά, όλο ένα και πιο ανομικά με τη δική του διατύπωση. Προχωρώντας στην εισήγηση του κ. Τασόπουλου, και δίνοντας έμφαση σε μια αποστροφή του για τον εξατομικευτικό ρόλο της διεκδίκησης του δικαιώματος, εξατομικευτικό από πλευράς του έτερου, αλλά και από πλευράς του διεκδικητή του δικαιώματος, του όμοιου και του εγγυητή του δικαιώματος. Υπάρχει το ερώτημα, ή ένα από τα ερωτήματα είναι ότι ποια κοινότητα ομοίων είναι αυτή που σήμερα μπορεί να υπερασπιστεί πιο αποτελεσματικά δικαιώματα που είτε στη μορφή των ατομικών και πολιτικών, είτε στη μορφή των κοινωνικών δικαιωμάτων, μοιάζει σήμερα να αμφισβητούνται από κοινού σε μια τάση εκμυδένισης τους. Προφανώς δεν πρόκειται να προτείνω απαντήσεις, λέω ότι τα ερωτήματα είναι αυτά που ίσως να έχουν μια σημασία. Περνώντας στην εισήγηση του κυρίου Ροζάνη για την ένταση δικαίου και δικαιοσύνης, είναι το ερώτημα ότι σε μια εποχή που το δίκαιο πράγματι είναι όλο ένα και λιγότερο της δικαιοσύνης και πολύ περισσότερο της αδικίας, πώς υπερασπίζεται κανείς τη δικαιοσύνη όταν δεν ισχύει ούτε καν αυτό το άμεσο και άδικο δίκαιο, όταν δεν ισχύει καν ένα κράτος κανόνων, αλλά πηγαίνουμε όλο ένα και περισσότερο προς ένα κράτος αποφάσεων. Και τελειώνοντας με την πολύ ωραία αποστροφή του κυρίου Ξηροπαΐδη σε σχέση με το ξένο, που είναι αυτός που υφίσταται πρώτος τις συνέπειες του νόμου, πώς υπερασπίζεται κανείς δικαιώματα και πώς ανανοηματοδοτεί με δημοκρατικό τρόπο την έννοια της κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας, σε μια εποχή που ο ξένος δεν είναι μόνο αυτός που υφίσταται πρώτος τις συνέπειες του νόμου, αλλά είναι αυτός που γίνεται αντικείμενο χρόνια τώρα, αλλά πολύ περισσότερο στην εποχή των στρατοπέδων, αυτός που γίνεται αντικείμενο κρατικών, ανομικών πειραματισμών, αντικείμενο δοκιμής μιας διπλής νομιμότητας ή μιας κρατικής ανομίας. Με αυτά τα πολύ, πώς να το πω, τέλος πάντων στιγμιαία και πολύ αφοριστικά ερωτήματα και πολύ σύντομα, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την συμμετοχή σας και την ανταπόκριση και να σας καλυμφθήσουμε στη συζήτηση που θα συνεχιστεί, φαντάζομαι, σε πηγαδάκια.